Βάρη είναι το κλίμα στην Αρχιεπισκοπή. Οι συνεργάτες του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου, οι άνθρωποι που βρίσκονταν καθημερινά στο πλευρό του, μιλώντας τον Α, αποκαλύπτουν αθείατες πτυχές της ζωής και του έργου του. Δεν ήθελε να τον βλέπουμε ως προϊστάμενο, αλλά ήθελε να τον βλέπουμε ως πατέρα, ως αδελφό, και αυτό το επιδιώκε. 16 χρόνια βρισκόταν δίπλα στον Αρχιεπίσκοπο η πιστή του οικονόμος. Μεγάλη ευλογία που ήμουν κοντά του. Διδάχτηκα πάρα πολλά. Ήταν ένας άνθρωπος ταπεινός, ήσυχος, πράος, πρόσφερε στον κόσμο, στην κοινωνία, στην εκκλησία, πρόσφερε πάρα πολλά. Με συγκίνησε τώρα που μιλώ η αλήθεια. Το φιλανθρωπικό έργο που επιτελούσε παρέμεινε μέχρι σήμερα αθεάτο. Ουδέποτε του πήραμε επιστολές από φτωχό κόσμο, από άρρωστους, από φοιτητές κλπ. Και να πει όχι. Οι πυρηνοί λόγοι του μπορεί να προκαλούσαν αναστάτωση, αλλά για τον Αρχιεπίσκοπο, σύμφωνα με τους συνεργάτες του, η εξωτερική του εικόνα έμπαινε σε δεύτερη μοίρα. Σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρινόταν η προσωπικότητά του, η καθημερινότητά του με αυτούς τους λόγους. Τις φορές του λέγαμε, μακαριότατε αυτό πρέπει να το πούμε κλπ. Και η απάντησή του ήταν πάντοτε, όταν λες την άποψή σου, όταν λες την αλήθεια, να μην φοβάσαι κανένα. Η εικόνα του δυστυχώς ήταν. Δεν ήταν η αληθινή, δεν ήταν το πραγματικό του πρόσωπο που έβγαινε πολλές φορές προς τα έξω. Η αλήθεια ότι δεν ενδιαφερόταν ποτέ για την αυτοεικόνα του. Την άποψή του ο μακαριότατος τη στήριζε πάντοτε και γι' αυτό πολλές φορές μπορεί να παρερμήνευαν τα λόγια του αρκετοί. Νομίζω δεν έχει μετανιώσει ποτέ για καμία δήλωση. Οι τελευταίες στιγμές του Αρχιεπισκόπου θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη τους. Τον ρώτησα εάν θέλει κάτι και λοιπά, μου είπε όχι. Τον ρώτησα αν πονάει, μου λέει όχι. Θέλετε να πείτε κάτι, μακαριότατε? Μου λέει όχι, γιατρέ μου, ευχαριστώ, και χαμογέλασε. Είχα πάλι την ευλογία από το Θεό να είμαι παρόν χθες την ώρα της κοίμησης του, και έτσι έφυγε με έναν ήρεμον τρόπο. Δεν τον είδα σε κάποια στιγμή να κονκίσει, να πει γιατί Θεέ μου, γιατί να υποφέρω. Βράδυ της Κυριακής, ναι, η κατάσταση είχε επιδεινωθεί και προειδέαζε ότι δεν θα βγάζαμε το βράδυ ή τη Δευτέρα. Και τις τελευταίες ώρες πριν κοιμηθεί, είχε πραγματικά είχε μια κατανυκτική λειτουργία από τους ιερείς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Βιώσαμε κάτι πρωτόγνωρο. Επίσημοι και απλοί πολίτες από το πρωί υπογράφουν το βιβλίο συλληπιτηρίων εδώ στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο. Ο εκ λοιπόν Αρχιεπίσκοπος αγωνίστηκε για την ενότητα της Ορθοδοξίας. Τόσο με την πολιτική που ακολούθησε στην Πανορθόδοξη Σύνοδο της Κρήτης, όσο και για την συμπαράσταση που προσέφεραν στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος εξυγχρόνησε τους θεσμούς της Εκκλησίας, στήριξε μέσα από ένα πλούσιο κοινωνικό έργο τους δυσπραγούντες, τους φτωχούς, τους ασθενείς. Πάνω στο γραφείο του μακαριστού Αρχιεπίσκοπου είναι τοποθετημένο το ομοφόριό του, το οποίο φοριέται πάνω από το πετραχύλι και είναι σύμβολο επισκοπικού αξιώματος. Ήταν ένας εξαιρετικός και εντελώς διαφορετικός άνθρωπος. Ήταν ένας οραματιστής. Να μην ξεχνούμε ότι η αναστήλωση του Αποστόλου Ανδρέα έγινε με δική του πρωτοβουλία. Οι δήμαρχοι Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιορκάτζης και Πάφου Φέδωνας Φέδωνος ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να υπογράψουν το βιβλίο συλληπιτηρίων, που θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής.